Εκατοντάδες γυναίκες κάθε ηλικίας ανταποκρίθηκαν χθες το απόγευμα στο προσκλητήριο του Δημοβόλου και του Δημάρχου Αχιλλέα Μπέου και κατέκλυσαν το εκθεσιακό κέντρο που πραγματοποιήθηκε γιορτή με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Σε όλες τις γυναίκες προσφέρθηκαν κόκκινα τριαντάφυλλα, ενώ η γιορτή περιλάμβανε ποτό, μουσική και χορό. Ο Δήμαρχος Βόλου ευχήθηκε χρόνια πολλά σε κάθε τραπέζι, ενώ στον χαιρετισμό του επανέλαβε τη σημασία της γυναίκας στη ζωή του άντρα. Παράλληλα, απίφθινε προσκλητήριο για την γιορτή για την Καθαρά Δευτέρα και το τραπέζι που θα στηθεί με 400 εδέσματα στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου και επίσημα προσκεκλημένο τον γνωστό τραγουδιστή Λευτέρη Πανταζή. Θεωρώ ότι η γυναίκα είναι έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι ως άντρας ότι χωρίς την ύπαρξη της γυναίκας δεν υπάρξει λόγος ύπαρξης για εμάς τους άντρες. Και με αυτή την εκδήλωση εδώ τιμούμε με αυτόν τον τρόπο το γυναικείο φύλο, τη γυναίκα που παίζει σημαντικό ρόλο στον άντρα, στην κοινωνία, στην καθημερινότητα. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από κάποιες γυναίκες που δεν μπόρεσαν να έρθουν ή δεν χώρεσαν. Αυτός είναι ο χώρος, τον ανακαινήσαμε, τον μεγαλώσαμε. Μακάρι να είχαμε ένα χώρο 5.000 θέσεων να φιλοξενήσουμε ακόμη περισσότερες γυναίκες. Αλλά και εδώ όλοι καλοί χωράνε. Ευπρόσδεκτοι να τσέρθουν όρθιοι να πιούμε ένα ποτό να χαρούμε. Χρόνια πολλά στη γυναίκα λοιπόν και να έχουν υγεία και να είναι καλά. Πραγματοποιείται μια πολύ όμορφη εκδήλωση από τον Δήμο Βόλου και από τον Δήμαρχο όμως τον Αχιλλέα Μπέο για την ημέρα της γυναίκας. Ελπίζω να περάσουμε όλες πάρα πολύ όμορφα. Εκδήλωση θα μας διασκεδάσει το σχήμα του κυρίου Καραδέμετρου Κώστα. Είναι όλα δωρεάν, έχουμε το φαγητό μας, έχουμε το ποτό μας, τα αναψυκτικά μας και ελπίζω να περάσουμε μια πολύ όμορφη βραδιά.